Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό να τακτοποιήσω τα χαρτιά μου, γιατί εδώ πρέπει να μιλάμε πάντα με στοιχεία και με χαρτιά. Και εγώ, ξέρετε, πάντα έχω μπόλικα. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, θα ξεκινήσω με μία σημειολογική παρατήρηση. Όταν συγκροτήθηκε η Επιτροπή, η προανακριτική, με πολιτική απόφασή σας, σαν εκδίκηση απέναντι σε αυτούς που σας ζόρισαν το προηγούμενο διάστημα, που η απόφαση για τον Βαγγελόπουλο ήρθε σε συνέχεια της άρσας ηλίας της δικιάς μου, λες και εγώ είχα προσωπικές διαφορές, θα μοιράζαμε τα χωράφια του παππού μας με τον υποψήφιο βουλευτή σας, τον κύριο Πουλή, αυτό το αρχιλαμόγιο του Κελπνό, και τον κύριο Στουρνάρα. Ήρθε σε συνέχεια αυτή η απόφαση. Τότε είχαν φριάξει τα ΜΜΕ, συγκροτείτε προανακριτική, εδώ θα αποκαλυφθεί το σκάνδαλο της σκευωρίας κτλ. Σήμερα, ρε παιδιά, που κουβεντιάζετε την επέκταση, γιατί έχει πέσει τέτοια μουγκαμάρα στα ΜΜΕ σας, τα ταϊσμένα σας, με όχι 20 εκατομμύρια, κοντεύουν τα 100 εκατομμύρια. Αυτά που έχετε δώσει αυτό το τελευταίο διάστημα, τόσο κυμπάριδες που είστε, για να στηρίξετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Γιατί δεν γράφουνε κουβέντα. Έχουν θάψει το θέμα. Γιατί έχετε ξεφτυλιστεί. Έχετε ξεφτυλιστεί με το σημερινό. Το ότι προσπαθείτε να επεκτείνετε, αγωνιωδώς να στηρίξετε την υπόθεση της σκευωρίας με άλλες καταθέσεις και όχι για την Νοβάρτης, είναι αποδοχή συντριπτικής ήττας για αυτό που πήγατε να στήσετε. Μια κουβέντα μόνο για αυτά που είπε αρχικά ο κύριος, που προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό που είπε ο κύριος, Μπούγας. Κύριε Μπούγα, ο κύριος Μιονή κατέθεσε μήνυση τη μέρα που κατέθεται στην προανακριτική. Αυτή η μήνυση που πήγε στην εισαγγελία είχε μέσα ακριβή αποσπάσματα των καταθέσεων άλλων μαρτύρων. Πού τα βρήκε, πρώτο. Δεύτερον, τη διαβιβάζει ο κύριος Τσιάρας εδώ με εντολή του να συσχετιστεί η μήνυση του Μιονή με το, με το υλικό της προανακριτικής, γιατί συνδέεται. Εδώ, ανακοινώθηκε ποτέ. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος, όποιος εκτελούσε χρέη προέδρου, έστω κάποια στιγμή το ανακοίνωσε. Όχι. Πείτε μου την ημερομηνία. Δεν ανακοινώθηκε. Άρα δεν έγινε δημόσιο έγγραφο. Άρα οι 29 βουλευτές από τους 30 που το υπογράφετε, έτσι, που δεν είναι μέλη της προανακριτικής, δεν μπορούν να έχουν γνώση αυτών των καταθέσεων, γιατί είναι απόρριτα. Αυτό είναι... Σε βλέπω πάλι χλωμιάζεις. Πάλι χλωμιάζεις. Πριν η περαιμία με αυτά που λέγει ο Ραγκούζης, τώρα σπρίζεις. Πλεύρη, μουρμού. Λοιπόν, είναι βαρύτατο δικονομικό παράπτωμα αυτό το οποίο κάνατε. Άρχισε να κοκκινίζεις, σημαίνει ότι έχω δίκιο. Λοιπόν, και βέβαια εννοείται ότι αυτό δεν θα μείνει έτσι. Αυτά όμως είναι τα συμπαρομαρτούντα, είναι τα γύρω-γύρω, είναι η γαρνιτούρα. Πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία. Τι προσπαθείτε αγωνιωδώς να αποδείξετε, γιατί εδώ θα μιλάμε με ονόματα. Και θα ξεκινήσω από αυτό που νομίζετε ότι σας έβγαλε στον αφρό. Ότι τέλος πάντων ο Ρασπούτιν Παπαγγελόπουλος μπήκε μέσα σε μια ιδιωτική διαφορά του Φιλιππάκη και του, πώς τον λένε, και του Μιονή και του Παπασταύρου που έπαιζε μέσα, και πήγε να καθαρίσει και να ελέγξει τη δικαιοσύνη και να κάνει και να δείξει. Και βγήκε προηγουμένως ο κύριος Λοβέρδος και είπε, μα έχει υποθεί κάτι τέτοιο για το Σαμαρά και τα λοιπά. Να πω λοιπόν στον κύριο Λοβέρδο και να το καταθέσω και στα πρακτικά, γιατί όλα τα κέλπνοταϊσμένα σας και μαξιμοταϊσμένα σας σήμερα ΜΜΕ δεν του δώσαν και τη δημοσιότητα. Έχει δημοσιεύσει ο κύριος Φιλιππάκης στην εφημερίδα του, τη Δημοκρατία. Το έχει δημοσιεύσει. Υπόμνημα βόμβα του κυρίου Φιλιππάκη, που λέει ότι για αυτή τη διαφορά που είχανε, που τα είπα αναλυτικά,
ο Παπαγγελόπουλος προηγουμένως σας ξεφλούδισε. Πώς κάνουμε το κρεμμύδι, έτσι, σας ξεφλούδισε ένα-ένα. Λοιπόν, ενισχύω κι εγώ το ξεφλούδισμα, γιατί μείνανε κάτι τρίχες στο τέλος. Λοιπόν, λέει λοιπόν, είπε ότι αυτά είχαν γίνει και πριν. Γιατί παρέμβηκε η Ισραηλινή κυβέρνηση, ομοιονή, είναι εκεί με τις οργανώσεις κτλ. Κτλ. Λέει λοιπόν ο κύριος Φιλιππάκης. Διαβάζω αυτό λεξί. 11 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 8:30, δημοσιευμένα είναι, δεν είναι απόρριτο, συνάντησή μου, του Φιλιππάκη, με τον τότε Πρωθυπουργό κύριο Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του κυρίου Αλέξη Τάρκα. Εκεί μας ζητήθηκε πιεστικά να μην γράφουμε τίποτα για τις υποθέσεις των κυρίων Σταύρου Παπασταύρου, Σάμπη Μιονή και Άγγελου Μεταξά για ένα διάστημα 2-3 μηνών. Μετά το διάστημα αυτό, ο κύριος Σαμαράς μας εκμυστηρεύτηκε ότι είχε σκοπό να τον απομακρύνει από το επιτελείο του γιατί γνώριζε τις δραστηριότητές του. Από ένα σημείο και μετά στη συνάντηση συμμετείχε και ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, κύριος Γιώργος Μουρούτους. 11 Ιουνίου 2013, ο κύριος Μιονής ασκεί αγωγή στο Λονδίνο γιατί είχε και εκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. 5 Ιουλίου 2013, 13, λίγες μέρες μετά την κατάσταση της μήνυσης, προσκαλούμε πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, φοβούμενος για το θόρυβο που θα ξεσπάσει την αντιδικία με το σύμβουλό του κ. Παπασταύρου και με τον κ. Μιονή, κ. Μεταξά. Επιμένει να συμβιβαστώ μαζί του. 11 Ιουλίου 2013, έτσι, 6 μέρες μετά, πρώτη συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου και Αλέξανδρο Τάρκα στα πλαίσια οργάνωσης του συμβιβασμού για τον οποίο επέμεινε ο κύριος Σαμαράς. Η συνάντηση έγινε στο αερόστατο στο Παγκράτη. Τι λέτε, ο Παπαγγελόπουλος είναι Ρασπούτιν. Ο κύριος Σαμαράς τι είναι. Ο κύριος Σαμαράς τι είναι. Δεν το έχω καταλάβει. Η αντιληπτική μου ικανότητα έχει IQ 140, κύριε Πλεύρη. Πάμε στα επόμενα. Η κυρία Ράικου, βρε καλό στα παιδιά, η οποία θυμήθηκε να καταγγείλει τον κύριο Παπαγγελόπουλο και να τον πει Ρασπούτιν, εγώ δεν θα πω για αυτά που λέει, δεν τα ξέρω. Εγώ θα πω αυτά που έζησα. Που έζησα ως υπουργός, αναπληρωτής υπουργός υγείας της προηγούμενης κυβέρνησης και που είχα επιφορτιστεί με το καθήκον ό,τι βρωμιά διαπιστώνουμε να την οδηγούμε στη δικαιοσύνη. Στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ, με τα χεράκια μου, πήγα στην κυρία Ράικου το πρώτο πόρισμα των ελεπτών του ΣΕΙΠ, που είχε μέσα 7-8 υποθέσεις. Αυτό που είχαμε δημοσιεύσει, νόμιζα και εγώ τότε αθώο παιδί, ότι θα πω, κοιτάξτε τι βρήκαμε στο Κερπνό, πόσα φάγανε από το 10 μέχρι το 14 και θα το έλεγα στους δημοσιογράφους, τότε που μου την πέσανε, τότε που βγήκε εκείνο το λαμόγιον εγγύς και με είπε σκύλο και του απάντησα κατάλληλα και λέει, βρίζει ο Πολάκης, βρίζει, Παναγία μου, Πολακισμός. Λοιπόν, τότε λοιπόν αυτά που έλεγε, γιατί τα είχαν πιάσει όλοι από τον Κερπνό, όσοι είχα απέναντί μου είχαν ταϊστεί όλοι από τον Κερπνό, φανήκανε μετά αυτοί. Και τους ακουμπούσαμε εκεί που τους πονάει. Εγώ έδινα συνέντευξη, αλλά πού να καταλάβω ότι τους έστρεφα το μαχαίρι στην καρδιά της μίζας και της λαμογιάς που κάνανε. Μετά το κατάλαβα βέβαια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν με τα χέρια μου πήγα στην κυρία Ράικου, της πήγα τις υποθέσεις. Μία υπόθεση από αυτές ήταν της κυρίας Τουρνάρα, που πήρε 600.000 ευρώ για τη διαφημιστική εταιρεία τον καρκίνο με μια σκανδαλώδη διαδικασία ανάθεση κτλ. Κτλ. Μαζί με αυτή ήταν και μια άλλη εταιρεία. Για την άλλη εταιρεία, την άλλη υπόθεση, γιατί ήταν δύο τα πακέτα σε αυτή την υπόθεση, για την άλλη υπόθεση κατευθείαν την έστειλε στον εισαγγελέα ασκώντας για να ασκήσει δίωξη. Την υπόθεση που αφορούσε την κυρία Στουρνάρα, ένα ολόκληρο χρόνο μετά, δεν είχε παίξει πενιά. Πενιά. Και ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έβρισκε, λέει, ποια ήταν η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Της έλειπαν δύο αναπληρωματικά μέλη εκείνη την ημέρα που πήραν την απόφαση να αναθέσουν στην κυρία Στουρνάρα. Σκανδαλωδός. Καθυστέρησε ο διαγωνισμός, έκανε ένα κτλ. Δεν είχε παίξει πενιά. Και όταν της το λέω, μα δεν τα βρίσκω, δεν γίνεται. Μετά, τη δεύτερη, την τρίτη φορά που την ενοχλώ, πλημμυρίσανε. Η πλημμύρα δεν είχε καταστρέψει μόνο τα της Νοβάρτης, είχε καταστρέψει κι άλλα. Αυτή είναι η κυρία Ράικου. Σας λέω ένα, να πω και ένα δεύτερο. Τους 23 διορισμούς του Άδων Γεωργιάδη, που τώρα είχε σκηθεί δίωξη κτλ. Κτλ. Αυτούς τους διορισμούς εγώ τους πήγα. 1,5 χρόνο μετά, ένα χρόνο μετά, πάλι πενιά δεν είχε παίξει.
Τίποτα. Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται μετά. Και βγήκε η ιστορία ότι είναι χορηγία από την Εστελοντέρ. Καταστραφήκαν όλα αυτά. Φάνηκε ότι ήταν από τον κρατικό προϋπολογισμό και ήταν ο τρόπος να αυξήσει τους μετακλητούς του ο κύριος Γεωργιάδης. Έτσι. Για την κυρία Ράικ μπορώ να μιλάω ώρες. Αυτή είναι ο άνθρωπος. Και βέβαια, μην ξεχάσουμε, ο σύζυγός της ήταν πρεπνοβάτης. Και είχε τον κατάλογο στα χέρια της. Και θέλετε να προχωρήσει την υπόθεση Νοβάρτης. Και αυτή καταγγέλει τον Παπαγγελόπουλο για Ρασπούτιν ένα χρόνο μετά. Για να καταλάβετε πόσο εσχρό και σε πύληνα πόδια είναι το στήσιμο. Κυρία Τσατάνη, εξαιρετική κυρία. Αξιότιμη εισαγγελέα. Καθάρισε το Βιεννόπουλο που είχε πάρει με ένα ευρώ την Ολυμπιακή. Το θυμάστε, έτσι. Ένα ευρώ είχε πάρει αυτός ο μεγάλος επιχειρηματίας. Σχορεμένος τώρα πια. Που ξεφόρτωνε τα μαύρα, τα 5 δις, πέρα πόδε κτλ. Που ήταν ο μπροστινός κάποιον άλλον. Χρεοκόπησε την Κύπρο. Μπήκε η Κύπρο σε μνημόνιο και έφταιγε κι αυτός. Έκανε εδώ όλα αυτά που έκανε κτλ. Έτσι. Και τον οποίον βγήκαν στη φόρα οι βρωμιές του και τον καθάρισε η κυρία Τσατάνη. Σε 72 ώρες παίρνοντας την ιστορία. Αυτή λέει Ρασπούτιν. Λέει Ρασπούτιν τον Βαγγελόπουλο. Η Ματαχάρη. Έτσι λέει Ρασπούτιν τον άλλο. Λοιπόν, να πούμε και για τα υπόλοιπα. Να πούμε και για τα υπόλοιπα. Κύριο Λοβέρδο, έφυγε ο κύριος Λοβέρδος. Έφυγε ο κύριος Λοβέρδος. Να του υπενθυμίσω ότι είχε ασκηθεί δίωξη εναντίον του. Να το υπενθυμίσω. Και ότι εδώ, στη δίωξη, που εμείς κάναμε σκευωρίες και πράγματα και θάματα, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε ότι μάλλον έχει πάρει πάνω από 200.000 ευρώ για να βάλει το τζιλένια μοναδικό φάρμακο. Έτσι. Έτσι. Αυτό, με αυτό τον καταγγέλουμε. Στοιχεία. Ναι. Για να το ασκήσει δίωξη, κάποιος δικαστικός λειτουργός αποφάσισε ότι έχουν βάσει τα στοιχεία αυτά. Έτσι. Και περιγράφει αναλυτικά. Περιγράφει αναλυτικά. Τα αναλυτικά το πόρισμα της παραπομπής, ότι τιμολόγησε τον Τασίγνα με 1.000 ευρώ παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Ότι τιμολόγησε τον Τζιλένια με 500 ευρώ παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Και έχει όλα τα στοιχεία που δείχνει ότι με βάση το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών έπρεπε να έχει τιμή 1.000 και έχει τιμή 2.000. Έτσι. Και λέει μια σειρά από άλλα πράγματα. Να πάω στο επόμενο τώρα για τα απογρίλια, γιατί πρέπει να συντομεύω. Να πάω στο επόμενο. Να σας πω κάτι. Θυμάστε τι πανικός μαύρος είχε γίνει όταν σε μια συνέντευξη στον Παπαδάκη εγώ είχα πει ότι προφανώς οι μάρτυρες, οι προστατευόμενοι είναι στελέχοι της Νοβάρτης. Θυμάστε τι είχατε κάνει τότε. Τι όργια. Φλεβάρι του 18 ήταν αυτό. Κάπου εκεί. Ήταν για την ακρίβεια 7 Δευτέρου του 18. Μπράβο. Έλα εδώ τώρα κύριε Πλεύρη μου, που πρώτη φορά το άκουσες και εσύ τότε και η παράταξή σου και τα μιμιέ σας. Πάρε, πάρε. Δημοσίευμα, Άι Εφημερίδα, Σιριζέικο φίλο. 5 Δωδεκάτου, δύο μάρτυρες καίνε στη ΣΥΠΑ την Πολυεθνική, τα οποία είναι δύο πρώην υπάλληλοι, λέει Πλεύρη, δύο πρώην υπάλληλοι μιας από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές μέσα την Ευρώπη, προσέφυγαν στην Ουάσιγκτον και είπαν αυτά. Δεύτερο, μη μιλάς. Δεύτερο, εδώ, για τους εκεί μιλάγαμε και τότε. Γι' αυτό μιλά. 12-12-16, πάλι η ΣΥΡΙΖΟ εφημερίδα, το ΆΗ εφημερίδα, λέει εδώ, καταγγελίες δύο πρώην υπαλλήλων της Νοβάρτης. Ελεύθερος τύπος, άλλο γνωστό φίλο που στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ, τις καταγγελίες Ελλήνων πρώην υπαλλήλων της φαρμακευτικής. Στο μικροσκόπιο της αγγελίας Νοβάρτης έθνος το ίδιο. Παραπολιτικά ο φίλος μου Κουρτάκης, ο Μερακλής. Λοιπόν, ακόμα τρέχει μετά τη συνάντησή μας στο αεροπλάνο. Λοιπόν, ο φίλος μου Κουρτάκης. Λοιπόν, αυτός γράφει μέσα. Υπάλληλοι της Νοβάρτης είναι αυτοί εδώ. Έχω εδώ, είναι 30 δημοσιεύματα πριν την ημέρα. Και τότε το καταλάβατε. Έτσι. Και εγώ κατηγορήθηκα ότι αποκαλύπτω τους μάρτυρες τότε. Εσείς που πήγατε να στήσατε όλο αυτό το δικονομικό πανηγύρι επειδή είπε ο Σαμαρά να τους ξεκουκουλώσετε. Τι κάνετε. Δεν παραβαίνετε βασικές αρχές του δικαιικού πολιτισμού. Δεν παραβαίνετε.
Να πω πάλι κάτι για τη δικαιοσύνη. Θυμάστε το Γενάρη του 19, πέρυσι. Εγώ έστειλα επίσημο γράμμα, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είπα, με ονόματα, πείτε μου, γιατί τον κύριο Φρουζή, που έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από το Φεβρουάριο του 18. Για τον κύριο Φρουζή ασκήθηκε δίωξη. Έτσι. Για τον κύριο Φρουζή ασκήθηκε δίωξη. Του βρήκαν λογαριασμό με 40 εκατομμύρια ευρώ που κυκλοφορούσαν οι μίζες. Και το ασκήσαν δίωξη. Γιατί, πρόσεχε, αυτό έγινε Φλεβάρι του 18. Και τον πρώτο του 19, δεν τον έχει καλέσει η ανακρίτρια. Και λέω, γιατί καθυστερεί να τον καλέσει. Φλεβρή. Λέω. Σας παρακαλώ. Γιατί θερμά. Τον κύριο. Σας γιατί, παρακαλώ. Λέω, γιατί τη συμμορία του Κελπνού πουλήστε ο φιλά του Παπαδημητρίου και εσία, που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα από τον Ιούνιο του 18, Γενάρη του 19, 6 μήνες μετά, δεν τους έχετε καλέσει. Κύριε Πολάκη, παρακαλώ. Ναι, ολοκληρώνω, στην τελική ευθεία είμαι. Ολοκληρέστε, λοιπόν, μπράβο. Εντάξει, αυτό έχουν μιλήσει και 20 λεπτά οι ομιλητές. Λοιπόν, μετά λέω, στην τρίτη ερώτηση, υπάρχει μια ιστορία με την Τράπεζα Πειραιώς που φταίει ο κύριος Τουρνάρας με τις δηλώσεις που έκανε. Καταποντήσεις και μετοχή έπαθε ζημιές που εκατοντάδων εκατομμυρίων η Τράπεζα Πειραιώς. Και μάλιστα τον είχα καλέσει να και μάλιστα δεν έχουν καλέσει να καταθέσει και ο πρόεδρος της Τράπεζας, ο κ. Χατζηνικολάου. Λοιπόν, αυτά εδώ, εγώ βγήκα και ρώτησα γιατί καθυστερούν. Και τότε βγήκαν δημοσιεύματα ότι ο Πολάκης βάζει βόμβα στα θεμέλια του πολιτεύματος. Αυτό ήταν η κορονίδα όλων των κελποταϊσμένων ημιέψιλων. Ότι είναι αυτό το πράγμα και τι θα κάνετε και υπονομεύει και παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη κτλ. Ο κύριος Σκέρτσος που βγήκε προχθές για αυτό το ιδεχθές έγκλημα στη Ρόδο και πρακτικά και μίλησε την ώρα που γίνεται η δίκη μετά την αγόρευση της εισαγγελέως και βγαίνει και επιτίθεται στην εισαγγελέα και μιλώντας σαν η ιδιότητα δεν χάνεται. Την υπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Και λέει ότι τι είναι αυτά και είναι λαϊκή απογευματινή. Του απάντησε κατάλληλο ο Μπογιόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή. Μακάρι να την καταλάβαινε αυτή. Αλλά δεν έχει το πολιτισμικό φορτίο για να την καταλάβει. Αυτός δεν κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Δεν βάζει βόμβα και δυναμίτη και TNT στα θεμέλια του πολιτεύματος. Αυτά σαν απαντήσεις και μια σειρά πράγματα. Εντάξει. Τα οποία, όχι, δεν τελείωσα. Κύριε διότι Πολάκη, πρέπει να θυμίσω εντάχει. Διευκολύνετε και εμένα. Ναι, θα διευκολύνω. Εντάξει, δεν είναι. Τώρα τελειώσαμε. Τελευταίος ομιλητής είμαι. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει. Κοιτάξτε, θέλω να πω δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι, φαντάζεστε ρε παιδιά, και μετά μιλάτε για. Τολμάτε και μιλάτε για σκευωρία. 260 δισεκατομμύρια ευρώ δώσαμε ως χώρα από κράτος και ασφαλιστικά ταμεία και ιδιωτική δαπάνη από το. Από το 2000 μέχρι το 2010 στον χώρο της υγείας. 160 δημόσια δαπάνη, κράτος και ασφαλιστικά ταμεία και 100 εκατομμύρια ιδιωτική δαπάνη. Από αυτό με μετριοπαθείς υπολογισμούς, όχι δικούς μου, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με πολλές μελέτες, έχει αποδειχτεί ότι το 30% της δημόσιας δαπάνης και το 40% της ιδιωτικής δαπάνης είναι μαύρο χρήμα του χώρου της υγείας. Δηλαδή 85 δις ευρώ. Υπάρχει η μελέτη. Μην ανοίγετε άλλα θέματα, κύριε Πολάκη. Υπάρχει η μελέτη που έχει βγει με κλείστε. Για τη φαρμακευτική δαπάνη. Νομίζω ότι τώρα γίνεται κατάχρηση τη ανοχή. Υπάρχει λοιπόν, η μελέτη κλείσατε, που έχει βγάλει. Κλείσατε. Θα κλείσω. Υπάρχει η μελέτη που έχει βγάλει ο κύριος Ράνος και λέει, υπολογίζει την υπερτιμολόγηση των φαρμάκων από το 1992 που με εκείνη την πράξη νομοθετικού περιεχομένου των κυβερνούσεων Σιμίτης που καταργήσαν τους φόρους υπέρ ΕΟΦ, υπέρ ταμείων και τα σπρώξανε. Ασκήστε κοινοβουλευτικό έλεγχο για ό,τι. Θέλετε να συμπληρώσετε. Ολοκληρώσατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Με ένα λάκτισμα αυτό τότε άρχισε αυτή η πορεία ανόδου της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας. Μέχρι εδώ, στο πικ, μέχρι το 2010. Που φτάσαμε από τα 2 δις στα 9 δις ευρώ. Και από κάτω είναι η καμπύλη που θα ήταν εάν στην Ελλάδα κάναμε διαπραγμάτευση με τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν κάναμε αυτή το χάρισμα της εφορίας στις φαρμακευτικές. Μπήκατε σε άλλα θέματα. Όχι, αυτό είναι η ουσία του σκανδάλου Νοβάρτους που κύριε είναι στην εφορία. Κύριε Πολάκη, ολοκληρώσατε με ότι, πολύ μεγάλη ανοχή. Ότι, σας ευχαριστώ θερμά. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι... Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν έχετε άλλο το λόγο. Ότι 85 δις ευρώ
Ευχαριστούμε θερμά. Υπερτιμολόγηση φαρμάκων. Okay. Όλο αυτό έγινε χωρίς πολιτική οργάνωση. Έγινε χωρίς πολιτική οργάνωση. Και ότι δεν έχουν ευθύνες και ότι όλοι αυτοί που προεδρεύανε με τις υπουργικές αποφάσεις δεν ξέρουν τίποτα για το φόνο. Αν δεν είχαν γίνει δύο εκλογές το 2015, θα ήταν όλοι μέσα που χρημάτισαν πριν με απιστίες για καγούργημα. Λόγω του νόμου του Βενιζέλου την έχουν κλειστεί. Κύριε Πολάκη. Ανεξάρτητα του δικαίου λεφτά. Κύριε Πολάκη. Και βέβαια, εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ, και με αυτό κλείνω κύριε Πρόεδρε, και βέβαια εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ, μα ποτέ, να έρθει μια εταιρεία, ο CEO της, και να μου πει: σε παρακαλώ να παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς καθημερινά και προσωπικά την εξέλιξη των ανωτέρων θεμάτων, δεδομένου ότι αφορούν στο άμεσο επόμενο διάστημα και από αυτά κρίνονται σχεδόν τα πάντα από τους ανωτέρους μου. Εντάξει. Αυτό λέει ο Φρουζής στο Γεωργιάδη. Εντάξει. Αυτό άλλο θέμα, αυτά, άλλα θέματα που χρεοκόπησε τη χώρα. Τα οποία μπορείτε. Συγνώμη, με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κάτι μια οφειλόμενη απάντηση. Όχι. Προσωπικού χαρακτήρα στον κύριο. Όχι, τώρα δώστε κάτι διάρκεια. Σας ευχαριστώ. Όχι. Σας πρέπει να το πω. Δεν υπάρχει, δεν είναι εδώ ο κύριος Καραθανασόπουλος. Όχι, θα το μεταφέρετε άλλη φορά. Όχι. Κύριε Πολάκη. Σας παρακαλώ. Δεν είναι εδώ και δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται απόντως του κυρίου Καραθανασόπουλου. Δεν το επιτρέπω. Δεν ακούγεστε. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα το πείτε. Δεν θα το πείτε. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Μην καταχράσετε την ανοχή μου. Διότι δεν είναι εδώ ο κύριος Καραθανασόπουλος. Και όταν δεν είναι εδώ, δεν επιτρέπεται γενικά. Και δεν το... πάρτε τον στο τηλέφωνο, αφού δεν είναι. Όχι, δεν το επιτρέπω. Κύριε Μπούγα, ζητήσατε το λόγο, έχετε το λόγο. Για 2 λεπτά φτάνουν. Όχι, 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 δεν επιτρέπεται ούτε... Έχω... Όχι, 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 δεν έχει καμία αξία. Έχετε το λόγο, κύριε Μπούγα. Και αυτό θα πόναγε, αλλά δεν πειράζει, θα ακουστεί άλλη φορά.